στο πάρκο Γούδη. Επίσης η δημιουργία αστικού πάρκου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου με ευρείες παρεμβάσεις από το Σύνταγμα στον Κεραμικό και η ανάπλαση του Ελαιώνα με την δημιουργία χώρων μαζικής άθλησης. Με τη φράση «Να ανταλλάξουμε σκέψεις για ένα κοινό όραμα», υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τον Δήμαρχο Αθηναίων, εκφράζοντας την υποστήριξη της κυβέρνησης στις προσπάθειες του Δήμου για την ανάπλαση της Αθήνας. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε τεράστια ευκαιρία αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκινάει, η οποία, όπως είπε, θα συμβάλλει και στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ελένη. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση στα πρώτα λεπτά της συνάντησής τους οι δύο άνδρες. Η πρόθεσή μου είναι να ανταλλάξουμε σκέψεις πάνω στο κοινό, θέλω να πιστεύω, όραμα, να δουλέψουμε για να κάνουμε την Αθήνα καλύτερη. Μια πόλη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της, με σύγχρονο πρόσωπο, μια πόλη ασφαλή και βιώσιμη. Και την προηγούμενη φορά μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις. Νομίζω ότι χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις, μητροπολιτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, που θα κάνουν την Αθήνα μια σύγχρονη πόλη και κυρίως θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι γεγονός ότι στην Αθήνα παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά θα έχουμε αύξηση του τουρισμού, αύξηση των επισκεπτών, και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο πια χτίζουμε πάρα πολύ μεθοδικά.